Άντραμε ένα χρόνο χωρίς εσένα. Ένα πατέρμο χρόνο. Θλίψη, οδύνη και πόνο σήμερα στο Σελίρε Θύμνου. Ένας χρόνος από τον άδικο χαμό του 20χρονου σπουδαστή Βαγγέλη Γιακουμάκη και οι μνήμες ξύπνησαν κατά το μνημόσυνο που τελέστηκε στην γενέτειρά του ιερουργούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Ευγενίου. Για μια ακόμη φορά ήρθαμε σήμερα εδώ στο Σελί για να τιμήσουμε τη μνήμη του αξέχαστου παιδιού μας, του παιδιού όλης της ελληνικής κοινωνίας, του Βαγγέλη. Ήρθαμε για να σταθούμε δίπλα στους δικούς του, να πιάσουμε το χέρι του πατέρα, της μητέρας και των δυο του αδελφιών. Τραγικές οι φιγούρες των μελών της οικογένειας του Βαγγέλη, έχοντας στο πλευρό της φίλους και συγγενείς, με τις πληγές να παραμένουν ανοιχτές, όπως και τα ερωτηματικά αναπάντητα γύρω από το χαμό του άτυχου παλικαριού. Η σιωπή δεν είναι χρυσός. Νομίζω ότι όποιος ξέρει κάτι, το έχουμε πει από την αρχή, ας πάει στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη να το πει. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να τιμωρηθούν για να δικαιωθεί και ο Βαγγέλης και η οικογένειά του. Ο θείος του 20χρονου σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής, ένα χρόνο μετά το τραγικό συμβάν, τονίζει ότι η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αν και εκείνη κινείται, όπως τόνισε, με πολύ αργούς ρυθμούς. Στην Ελλάδα πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας και αυτό δημιουργεί κάποια θέματα, γιατί γίνονται δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις, γίνονται σχόλια, γράφονται πράγματα που τις περισσότερες φορές δεν ευσταθούν, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους γονείς και στην οικογένεια. Για μας είναι ένα θέμα, θα θέλαμε αν γινόταν να προχωρήσει και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Ζουρβιδάκης εξέφρασε την πεποίθησή του παράλληλα ότι η υπόθεση και η ιστορία του Βαγγέλη θα σώσει πολλά άλλα παιδιά στο μέλλον. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο χαμός του Βαγγέλη θα σώσει πάρα πολλά άλλα παιδιά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσούκαλης, ιδιωτικός detective, που από την πρώτη μέρα βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας ερευνώντας το θέμα, αναφέρεται στο ένα και μοναδικό βίντεο που υπάρχει στην δικογραφία. Επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά γύρω από το βίντεο, είναι το μόνο βίντεο το οποίο υπάρχει στην δικογραφία, σαν μέρος δικογραφίας. Επειδή όμως είναι ένα στοιχείο της δικογραφίας, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω. Όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση, τότε θα γίνει γνωστό και τότε θα μπορέσω να το σχολιάσω και εγώ και η οικογένεια. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, καθώς ο δικηγόρος της οικογένειας έλαβε την Παρασκευή από την τακτική ανακρίτρια την διαβεβαίωση ότι οι πρώτοι μάρτυρες θα καταθέσουν άμεσα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση. Από την ερχόμενη εβδομάδα, την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας που χειρίζεται το φάκελο Γιακουμάκη, αναμένεται να περάσουν οι πρώτοι μάρτυρες, οι οποίοι θα επιλεγούν και θα κληθούν να δώσουν κατάθεση προκειμένου να ρίξουν φως στον ανεξιχνίαστο θάνατο του 20χρονου σπουδαστή.